Και θα πάμε να συζητήσουμε τώρα για την ψυχική υγεία. 10 Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και είναι μεγάλη χαρά που το κάνουμε και σήμερα τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα. Είναι διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Βάζουμε συχνά το κομμάτι της ψυχικής υγείας στο τραπέζι της συζήτησης. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ψυχικής υγείας η αυριανή. Και τι πρέπει να μας κάνει να θυμόμαστε? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές ημέρες, η μέρα της γυναίκας, η μέρα της μητέρας, η μέρα και της ψυχικής υγείας. Αν με επιτρέπετε, θέλω να αρχίσω λίγο με την επικαιρότητα. Βεβαίως. Γιατί να σχολιάσουμε 2-3 πράγματα στον χρόνο που έχουμε. Σήμερα το πρωί, καθώς πήγαινα στη δουλειά μου, και πρέπει να σας πω, πήγα στο Αρκαλοχώρι, όπου έχουμε την κινητή μονάδα, μετά πήγα στην παιδοψυχιατρική. Και άκουγα ραδιόφωνο. Και ο σχολιαστής ενός πολύ γνωστού σταθμού σχολίαζε τη χθεσινή αυτοκτονία στη μονή, χωριό Μονή Μαλεβιζίου. Και έλεγε τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε κτλ. Το να πούμε τέτοια μέρα ότι η Κρήτη είναι η πρώτη αυτοκτονία σε όλη την Ελλάδα, νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Είναι γνωστό στους ακροατές σας. Το θέμα είναι τι κάνουμε, τι έχει γίνει, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο σχολιαστής σωστά είπε, πρέπει η οικογένεια να ενθαρρύνει κτλ. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, έτσι, και το σκεφτόμουν, αν θέλετε, με μια μικρή, έτσι, μελαγχολία, θα έλεγα. Βρήκα μία απόφαση του Υπουργείου το 2012, όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη το 2009, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τη λειτουργία της κλινικής είχε πάρα μεγάλα προβλήματα. Ένα σύνθετο πρόβλημα για το οποίο πολλοί είναι οι φταίχτες, θα έλεγα, αρμόδιοι και αναρμόδιοι. Ένα από τα πράγματα όμως που είχα διαπιστώσει ότι σε αυτό το νησί, σε αυτή την πόλη, δεν υπήρχε αυτό που λέμε κέντρο παρέμβασης στην κρίση. Ναι. Που αφορά αυτό που έχει μεγάλη σχέση με τη σημερινή δημοσιογραφία. Χτιμάσαμε 8 προτάσεις. 8 προτάσεις. 8, για όχι αυτό για το κέντρο. Ένα από αυτές ήταν και το κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη. Ναι. Πέρασε από το νοσοκομείο, άρα ξέρετε τι δείπε, το 2012. Χαρήκαμε διότι αρχές του 2012, με απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας, Υφυπουργού Υγείας του κ. Μπόλερη και σημερινού Υφυπουργού σε άλλη θέση, ότι παίρνουμε έγκριση σκοπιμότητας. Και μία από την έγκριση σκοπιμότητας. Το 2012. Αυτό το αρχίσαμε από το 9 το 10 για να ετοιμαστούν, να περάσουν, να ξέρετε όλα αυτά. Διαβάζω. Εγκρίνουμε από άποψη, αποφασίζουμε. Εγκρίνουμε από άποψη σκοπιμότητας. Φορέας υλοποίηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Δημιουργείο κέντρου παρέμβασης στην κρίση. Κυρία Σφακενάκη, τι έχουμε σήμερα? Δεν έχει γίνει τίποτα. 2018. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά ξεχάστηκε σε κάποια ντουλάπια. Μου δίνετε λίγο την απόφαση αυτή. Βεβαιότατα. Και σας λέω να μου τη δώσετε για ένα πολύ απλό λόγο. Όσο εσείς θα εξηγείτε, γιατί το λέτε με αφορμή φυσικά τις αυτοκτονίες. Ναι. Είναι αυτή λοιπόν εδώ η απόφαση την οποία μας φέρατε. 2012, έχουμε 2018, δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι. Θέλω να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό το κέντρο παρέμβασης, τι θα μπορούσε να έχει κάνει και τι θα μπορούσε ενδεχομένως. Κέντρο παρέμβασης στην κρίση είναι. Εγώ το είχα προτείνει γιατί πάντα λαμβάνω το κόστος. Ναι. Δεν είμαστε μια πλούσια χώρα και ήταν και εποχή της κρίσης. Προτείναμε το απλό, να υπάρχει μια 24-ωρη γραμμή υποστήριξης με κέντρο κάπου εκεί στο Παγνί, δεν ζητούσαμε καινούρια κτίρια, αλλά πρέπει να υπάρχει μια 24-ωρη τηλεφωνική υποστήριξη. Από άτομα εκπαιδευμένα, όχι ψυχιάτρους αναγκαστικά, μπορεί να είναι κοινωνική λειτουργή με εκπαίδευση στην ψυχιατρική, να είναι ψυχολόγοι, οι οποίοι θα απαντούν ένα τηλέφωνο. Αυτό το τηλέφωνο να υπάρχει σε όλο το νησί, να υπάρχει στα κέντρα υγείας, στους αστυνομικούς σταθμούς, στους δήμους, στα καφενεία αν θέλετε, στις εκκλησίες παντού, ώστε ο καθένας να μπορεί να παίρνει και να λέει, μπορεί να μην θέλει να πει και το όνομά του. Ξέρετε, εκεί σε αυτό το μέρος κάτι υπάρχει, κάτι τρέχει. Είτε να μιλήσει για τον φωνές. Ίδιο, ή για τον είτε ίδιο, να μιλήσει για τον γείτονα. Για τον γείτονα, ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση. Ο γιατρός, ο οποίος είναι κάπου μακριά, να μπορεί να το κάνει αυτό. Ο ιερέας. Ξέρετε, πρόσφατα με είχε καλέσει ο Μητροπολίτης Γόρτινας και Αρκαδίας και Γόρτινας και μίλησε ο ιερείς και μου έκανε εκπληκτική εντύπωση πως οι ιερείς
της μεγάλης αυτής Μητροπόλεως, που καλύπταν μεγάλο, ήξεραν πολλά πράγματα για τις αυτοκτονίες στο χωριό. Μάλιστα ένας ιερέας μου έγινε τότε. Και το λέω, πάτρε μου, το γνωρίζει, ναι, γνώριζα ότι υπήρχε πρόβλημα. Αλλά τι κάνω, τι κάνω με αυτό. Τι κάνω... Παίρνω την τσιχαντική κλινική στο Παγνί, μα δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Υπάρχει εσωτερική ασθενή, υπάρχουν εξωτερική ασθενή, υπάρχουν τα επίγοντα, υπάρχουν όλα. Τι Άρα, κάνω. Τώρα που δεν υπάρχει αυτό το κέντρο παρέμβασης κρίσης, τι κάνει κάποιος. Αν εγώ συνειδητοποιήσω ότι ο γείτονάς μου, ένας φίλος μου, ένας συγγενής μου έχει πρόβλημα και έχει σοβαρό πρόβλημα, τι κάνω. Ποιον συμβουλεύουμε. Ναι, σωστά. Είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. Αυτό ήταν και αυτό που μας, επειδή λέμε ψυχική υγεία 2018, είναι η κοινοτική ψυχιατρική. Δηλαδή, ο ασθενής να αντιμετωπίζεται στην κοινότητα. Ναι. Αλλά στην κοινότητα δεν φτάνουν οι ψυχίατροι, δεν αρκούν. Δεν υπάρχουν ψυχίατροι, δεν αρκούν οι ψυχολόγοι, χρειάζονται γενικοί γιατροί, χρειάζονται θεσμοί όπως το βοήθεια στο σπίτι, κοινωνικές υπηρεσίες. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση στο Αρκαλοχώρι, προχθές στις Μοίρες, μια ευρύτατη συνάντηση με όλα τα βοήθεια στο σπίτι της περιοχής που ήταν στο Ζαρό, στη Γέργια κτλ. Οι ιερείς, οι θεσμοί, οι σύλλογοι, οι πάντες, τι κάνουνε. Το κέντρο υγείας, έτσι, ο γενικός γιατρός, πια πρέπει να το εννοούμε σαν οικογενειακό γιατρό, που πρέπει να ξέρει τα πάντα. Δεν ξέρει μόνο την πίεση της γιαγιάς, ξέρει και την πίεση, ξέρει και το ζάχαρο, αλλά ξέρει και το στρες και το πρόβλημα και την κατάθλιψη και εκεί που υπάρχει αναταραχή ψυχολογική. Εκεί βέβαια μπορεί να επικοινωνήσει στην περιοχή του Ηρακλείου με την κινητή μονάδα, με την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας που ανοίξει το Βενιζέλιο, με τα εξωτερικά ιατρία. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο απλό, ξέρετε, διότι, δεν είναι. Διότι λείπει αυτό το πράγμα, το οποίο δεν είναι, ξέρετε, κάποια δική μας εφεύρεση. Mm-hmm. Απλώς εγώ αυτό προσπάθησα να το κάνω, να το προτείνω μέσα στα πλαίσια της οικονομικής στενότητας της χώρας μας. Αυτή τη στενοχώρια που σας λέω είναι ότι λέγονται, υπάρχουν καλές ιδέες, αλλά χάνονται. Και χάνονται γιατί στο κράτος μας δεν υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Και εδώ δεν μιλάμε απλά για μια ιδέα, κύριε Βγόντζα. Μιλάμε για κάτι το οποίο έχει εγκριθεί, για κάτι το οποίο Σωστά. είναι προς υλοποίηση. Κάτι Ακριβώς. το οποίο στα χαρτιά Ακριβώς. τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζει κανένα Έτσι, θέμα. Είναι. Ακριβώς. Είναι κοστοβόρο, θα ήταν κοστοβόρο κάτι τέτοιο, μια τηλεφωνική γραμμή. Μάλλον ένα κέντρο με τηλεφωνικές γραμμές. Κάποιο κόστος, ναι. δεν είναι τσάμπα. Ναι, δεν Σίγουρα, είναι αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι πιο, πολύ πιο οικονομικό σε σχέση με άλλα πράγματα τα οποία δίνουμε προτεραιότητα. Σωστά. Γιατί νομίζω ότι η ψυχική υγεία δεν είναι ακόμα προτεραιότητα στη χώρα μας, κύριε Βγόντζα. Και αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να τα βλέπω όλα μαύρα. Κάποιες βελτιώσεις έχουν γίνει. Κάποια χρήματα έχουν πέσει. Ένα που λείπει είναι να δούμε τι είναι προτεραιότητα. Mm-hmm. Και αυτό που λέμε αξιολόγηση. Ένα άλλο, ένα που έλειψα λίγο αυτή τη συζήτηση, θα έλεγα ηθελημένα, νομίζω και ο σταθμός σας εδώ συμμετείχε στην συζήτηση για την παιδοψυχιατρική, τη οποία την χάνω αυτή τη στιγμή και ο διευθυντής. Και διευθυντής ψυχιατρικής και παιδοψυχιατρικής κλινικής. Καταρχήν να πω και ένα ευχάριστο νέο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εκλογές στο Πανεπιστήμιο και κλέξαμε μια εκλεκτή συνάδελφο από την Αθήνα να ηγηθεί τη παιδοψυχιατρική, με την οικότητα τη παιδοψυχιατρική και στο επίπεδο τη αναπληρώτρια καθηγήτρια και διευθύντρια. Οπότε είναι αυταρχικό. Mm-hmm. Να διαβεβαιώσω στον κόσμο: η παιδοψυχιατρική δεν κλείνει. Σημαντικό. Έχει προβλήματα. Βεβαίως, από εκεί έρχομαι. Mm-hmm. Έχουμε προβλήματα γιατί η παιδοψυχιατρική, ξέρετε, σαν σκέψη και σαν έγκριση υπήρχε από το 2009 από όταν ήρθα. Θυμάμαι τον πρώτο διοικητή, τότε με κάλεσε, κύριε Βγόντζα, λέει, θέλουμε παιδοψυχιάτρου. Mm-hmm. Όπερ και έκανα. Αποτέλεσμα. Αναβολή, στην αναβολή, αναβολή. Φτάσαμε το 2012. Θυμάμαι, είχαν πάρει τότε από την Υπουργή και λέει: θα το επεντάξουμε από το έργο. Το Παγνί δεν ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Φωνές, διαμαρτυρίες, κάπου αν ψάξετε και δικά σας τα βίντεο, και εγώ εκεί διαμαρτύρομαι. Επειδή είπε και ένα θέμα για τους εργαζόμενους. Ναι, εγώ συμφωνώ με το Σωματείο Εργαζομένων. Πρέπει να εκπαιδευόμαστε τα δικαιώματα εργαζομένων. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Να δείτε πώς λειτουργούμε σαν διοικητική μηχανή. Και θέλω να το περάσω αυτό. Πολύ το σύντομα, κύριε Βγόντζα. Ναι. Έχουν εγκριθεί κάποιες θέσεις από το ΑΣΕΠ. Οι τρεις άνθρωποι, δύο ψυχολόγοι και μία γραμματέας που δεν έχουμε γραμματέα, αρνήθηκαν αυτή τη θέση τους. Ωραία. Το δικαίωμα του εργαζόμενου, αλλά υπάρχει και ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη αυτή η κλινική, η οποία είναι μοναδική στην Κρήτη, να λειτουργήσει. Το δικαίωμα, ξέρετε, δικαίωμα που για ανάγκη, ανάγκη. Ότι το ΑΣΕΠ αργοπορεί. Και κάποιος διοικητικός υπάλληλος είπε: δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ανάγκες στην Κρήτη, αλλά εμείς πρέπει να πάρουμε το χρόνο μας, να καλέσουμε τον επόμενο κτλ. Και οι ανάγκες να αυξάνονται και, τα προβλήματα να γιγαντώνονται. Έτσι λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε λίγο ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος μας.
Ο κύριος, εγώ θα συμφωνήσω με τον Υπουργό, τον Ξανθό, που είπε ότι τώρα το σύστημα σταθεροποιημένο, αυτός το ξέρει καλύτερα, εγώ δεν το ξέρω, μπορώ να μιλήσω για την περιοχή μου, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, αλλά η ποιότητα, ξέρετε, σημαίνει μια διαρκή αξιολόγηση. Τι κάνουμε? Και στη χώρα μας το αίτημα για αξιολόγηση ακούγεται σαν αντιδραστικό. Θα σας πω το εξής. Και καταλέγω τους ανθρώπους, ναι, σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνομαι, στους προοδευτικούς αριστερούς. Η αξιολόγηση είναι η βάση της προόδου. Είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε, πού λαθέψαμε, πού πάμε μπροστά. Να διορθώσουμε τα λάθη, μη τι άλλο. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς, αν δεν έχουμε αξιολόγηση, δεν έχουμε αξιοκρατία, δεν έχουμε συλλογικότητα. Λείπει και από το πανεπιστήμιο και από τις δομές υγείας η συλλογικότητα, ξέρετε. Και αυτό μας χρειάζεται για να πάμε μπροστά. Γιατί αλλιώς, θα το πω, γινόμαστε κράτος των φίλων, της παρέας, των κομματικών, πελατιών κτλ. Θέλουμε να πάμε μπροστά. Αυτό πρέπει να κάνουμε σε κράτος, αυτό πρέπει να κάνουμε στην ψυχική υγεία. Θα είχα πολλά πράγματα να σας πω, αλλά έχουμε, ο χρόνος βιάζει. Έχουμε πολλά να πούμε. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Όμως δεσμεύομαι ότι την επόμενη φορά θα αφιερώσουμε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουμε όλοι, να το στηρίξουμε όλοι. Κρατάω και αυτή εδώ την απόφαση. Θα μου το επιτρέψετε να την κρατήσω για να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το θέμα. Να δούμε τι έγινε τελικά με αυτό το κέντρο παρέμβασης. Μισό λεπτό έχω να πω κάτι, γιατί μας ακούνε οι άνθρωποι στη Φεστό. Το 2015, μετά από μια ωραία ημερίδα που είχαμε, συνήλθε η ΔΥΠΕ, η τότε τοπική, το Παγνί, ο Δήμος Φεστού, το Κέντρο Υγείας. Είπαμε να συνεργαστούμε όλοι. Ένα από τα πράγματα είναι να κάνουμε κέντρο ημέρας. Εδώ και αυτή την απόφαση, κρατήστε. Πότε αυτή? Αυτό έγινε το 2015, το 2016. Ωραία, το κρατάμε και αυτό. Και είναι δύο θέματα τα οποία δεσμευόμαστε να τα βάλουμε στο τραπέζι. Το παλεύουμε σε εθελοντική βάση. Και είναι τόσο απαραίτητο. Σε μία περιοχή, όπως ξέρετε, που είναι ο Δήμος Φεστού, ο Δήμος Γόρτινας, που είναι σχεδόν ένας νομός. Λοιπόν, έτσι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, κύριε Βγόντζα. Σας ευχαριστώ θερμά. Είπαμε, κρατάω τις αποφάσεις, γιατί θα τα ξαναπούμε και για αυτά εδώ.